Μητροπολίτη Φλωρίνης Προσπών και Ορδέας, τον Ιμηναίο. Τον Μητροπολίτη Συσανίου και Συσιατής της Αθανάσιο και τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Παύλων. Και τον αρχιερατικό μας επίτροπο, Πάντερ Αγκουστίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φύγατε με την παρουσία σας. Τον βουλευτές Μαμής Ευγάνη, τον κύριο Πάρκο Πουλόπουλο. Τον ομάρχη Μαμού Κοζάνης, Μιχάλη Παπαδόπουλο, ο οποίος μας λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων μας έχει στείλει επιστολή, όπως και η βουλευτής Μαμού Κοζάνης, κυρία Καλλιόπη Βέλτα. Ευχαριστούμε πολύ επίσης και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κύριο Γεώργιο Μανατίδη, για την παρουσία του, όπως και τους δημάρχους, τον κύριο Παναγιώτη Πλακεντά, την Μίζων Αντιπολίτευση, τον κύριο Ταταρίδη Πέτρο, τον κύριο Ιωάννη Κοκαλιάρη, την κυρία Παρασκευή Βριζίδου, τους Περιφερειακούς Συμβούλους, Αντιδημάρχους, Πρόεδρους του Φορέων και Συλλόγων, την Ελληνική Αστυνομία, και φυσικά τους δικούς μας ανθρώπους, τον κύριο Γεράνη και τον κύριο Ταναρίδη, που είναι εδώ και μας την αμάνε. Τέλος, θα ευχαριστήσουμε ακόμα και την πρόεδρο της κοινότητας, το Λεμαΐδας, την κυρία Αλεξάνδρα Τσιτσιντά. Τα που μας έχει κάνει η πολιτεία και η εκκλησία είναι πάρα πολλά, πρέπει να πούμε μερικά βασικά πράγματα. Πρώτα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μετά 33 χρόνια θα λειτουργήσει επιτέλους ένα έργο αναγνωρίσεις που είναι για μας, το γεροκομείο που λέμε εμείς, η δομή για τα άτομα με αναπηρία. Θα ανασάνουν κάποιες μανάδες και κάποιες μανάδες που με βλέπουν από ψηλά, σήμερα θα χαμογελάνε. Δυστυχώς απουσιάζει ένας άνθρωπος σήμερα από εδώ πέρα, ο πρωτοεργάτης αυτό το εγχείρημα, στέλνει μου, ο πάτερ Νικηφόρος, για μας είναι πάτερ Νικηφόρος, ο οποίος είχε κάνει το σύνδρομο. Λοιπόν, να σας πούμε δύο πράγματα, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Δύο πράγματα. Ο σύλλογος ο δικός μας δυστυχώς είναι από τους πρωτοπόρους στην Ελλάδα και δυστυχώς είναι από τους μεγαλύτερους. Γιατί η αναπηρία εδώ στη Δυτική Μακεδονία είναι σε πολύ υψηλούς βαθμούς. Έχουμε κάνει αρκετές δράσεις. Υπόσχομαι στον κόσμο ότι δεν έχουν γίνει τρεις δράσεις γιατί απουσιάζουν πολλά άτομα τα μαξίδια. Υπόσχομαι ότι του χρόνου θα είναι όλα τα μαξίδια εδώ γιατί θα μπορούν να μετακινηθούν. Το ταξί. Θέλουν, δεν θέλουν κάποιοι, εμείς θα το κάνουμε. Είμαι ειδικούς πόρους. Όσο για το εκκλησάκι, πρέπει να προσεχεί. Θα γίνει το εκκλησάκι με τη βοήθεια κάποιων φίλων και με τη Δημοτική Αρχή. Και το πάρκο, που είναι για μας ένα στοίχημα πενταετίας, που δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, δημαρχέ, το έχουμε δεσμευτεί. Μετά, μερικά άτομα που δεν βγαίνουν έξω, θα στήριξουμε. Και ειδικά, εδώ πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Παναγιώτο Πλακετά, τον Δήμαρχο. Γκρινιάς είναι και φίλος πολλά χρόνια του Γκρινιάζα. Πήρε μια πρωτοβουλία. Δήμαρχε, εμείς είμαστε μαζί σας. Το κέντρο αποκατάστασης θα λειτουργήσει σαν κλειστή νοσηλεία και θα προσφέρει υπηρεσίες κάτω με αναπηρία. Εδώ θέλω τη στήριξη της Εκκλησίας και όλων των πολιτών. Άλλα πράγματα δεν λέμε, εμείς κάνουμε πράγματα. Και εδώ πρέπει να πούμε ένα. Η εκδήλωση αυτή θα χαριστεί στα παιδιά που δεν είναι σήμερα εδώ γιατί δεν μπορούσαν να έρθουν λόγω συγκοινωνιών και λόγω διάφορων ιστορίων. Και όπως απουσιάζουν μερικά παιδιά που είναι στο κρεβάτι του πόνου, σε αυτούς αφιερώνεται αυτή η εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν πήρα από εσύ σήμερα. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να κόψουμε την πίπτα του συλλόγου μας, όπως είπαμε και όπως γνωρίζετε, και να συστηθούμε. Με αφορμή την ημέρα αυτή, θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία σε όλους που είμαστε εδώ, στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς, τις κοινωνίες, να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Θέλω να τονίσω πως σύμφωνα με τον BOI, περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, πάσχουν από κάποιες μορφές αναπηρία. Πρόκειται, δυστυχώς, για τη μεγαλύτερη μειονότητα. Και με στενοχωρεί που χρησιμοποιώ τον όρο μειονότητα, γιατί σε έναν τέλειο κόσμο δεν θα υπήρχε διαχωρισμός, θα ήμασταν όλοι ίσοι. Ίσοι στο δικαίωμα της μόρφωσης.
ίσης το δικαίωμα της άθλησης, της κοινωνικοποίησης, του επαγγελματικού προσανατολισμού. Με λίγα λόγια, ίσης στη ζωή. Αν ρωτήσω ένα-ένα τα άτομα αυτά τι σημαίνει αναπηρία για σένα, το καθένα θα έχει να μου πει χιλιάδες διαφορετικές αναμνήσεις. Για το πώς προσπάθησε να πάει την πρώτη μέρα στο σχολείο και το κοιτούσαν διαφορετικά, εφόσον η κοινωνία μας ακόμη προσπαθεί να εντάξει το δικαίωμα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στα σχολεία. Για το όταν προσπάθησε να βγει μια βόλτα και το καρουτσάκι του δεν χωρούσε να περάσει, είτε γιατί τα πεζοδρόμια ήταν χαλασμένα ή κάποιος άλλος του είχε κλείσει τον δρόμο, βάζοντάς του ένα φυσικό εμπόδιο. Για το όταν προσπάθησε να βγει έξω στην αγορά εργασίας και οι εργοδότες του τον υποτιμούσαν την εμφάνισή του και κανείς δεν τους ενδιέφερε οι γνώσεις του. Αλλά ευτυχώς και για εμένα και για εσάς οι αναμνήσεις δεν τελειώνουν εδώ. Γιατί υπάρχουν και αυτές οι θετικές αναμνήσεις. Θυμάμαι εκείνη την πρώτη μέρα στη δουλειά που δεν τους ενδιέφερε η εμφάνισή μου, που με αντιμετώπιζαν όλοι με χαμόγελο, γιατί τους ένοιαζαν μόνο οι γνώσεις μου. Θυμάμαι τους συναδέλφους μου που όταν πήγαμε να μιλήσουμε σε κάποια σχολεία, στα οποία υπήρχε πρόσβαση και άτομα με αναπηρία. Θυμάμαι όταν αποφασίσαμε να βγούμε έξω και τα πεζοδρόμια δεν ήταν χαλασμένα ή απρόσιτα και είχαν τοποθετηθεί ράμπες και μπορέσαμε να πάμε σε κάποιο θέατρο να δούμε την παράσταση ή ακόμη να λάβουμε μέρος αυτήν χωρίς να σκεφτόμαστε για το πώς θα ανεβούμε ή πώς θα μας κοιτάει το κοινό. Γιατί πλέον δεν τρεπόμαστε πια για αυτό που είμαστε, αλλά κάθε μέρα γίναμε ακόμα πιο περήφανοι για τη μάχη και τη διεκδίκησή μας στη ζωή. Και θα μπορούσα να πω πολλά ακόμη, αλλά δεν είναι αυτό το νόημα, γιατί λίγο πολύ όλοι τα γνωρίζουμε και όλοι τα έχουμε ζήσει. Το θέμα είναι να καταλάβουμε και να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις για να κάνουμε την κοινωνία μας ακόμη πιο όμορφη, πιο προσιτή για όλες τις ομάδες των ανθρώπων. Γι' αυτό μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, για να κάνουμε μια νέα αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην σημερινή μας εκδήλωση. Είναι πολύ ευχάριστο να βλέπουμε το πνευματικό κέντρο γεμάτο. Στην είσοδο του κτηρίου συναντήσατε πολλούς πίνακες. Έχουμε έναν επίτιμο καλεσμένο από την Αθήνα. Ήταν δική μου πρόσκληση. Είναι ο ζωγράφος μας ο κύριος Φώτης Μανιός. Και τον καλό καιρό να έχουμε καθεί στην τραπέζα. Για τον οποίο θα σας παρουσιάσουμε ποιος ακριβώς άνθρωπος είναι και για το λόγο που ήρθε. Βρήκαμε λοιπόν έναν τρόπο να συνδυάσουμε την τέχνη με την αναπήρεια. Ποιος είναι ο κύριος Μανιός? Ο κύριος Μανιός είναι γεννημένος στο πέραμα της Λέσβου και φιλοξενούμενος στο πνευματικό κέντρο της πόλης μας για δεύτερη φορά. Είναι απόφυτος της Σχολής Καλών Τεχνών με πληθώρα εκθέσεων στην Αθήνα, Πειρά, σε Αθήνα, Πειρά και Θεσσαλονίκη. Την πρώτη του έκθεση την πραγματοποίησε το 1973 στην Αθήνα. Είχε τιμή να γνωρίσει την καθηγήτρια τέχνης Όλγα Γουινίκη, η οποία είναι Καναδή και του δίδαξε τεχνοτροπίες και τεχνικές. Τα έργα του βρίσκονται σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει συνεργαστεί με φοπλιστές κατόπιν δικών τους παραγγελιών για διάφορες κατασκευές και πίνακες. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει εκθέσεις στο Δημοτικό Θέατρο και στη Δημοτική Πινακοθήκη της Μυτιλίνης, όπως επίσης και στη Δημοτική Πινακοθήκη της Μυτιλίνης, από όπου και παρουσίασε 74 έργα με θέμα το εχθές. Ένα δικό μου σχολιασμό. Κανένας σε αυτόν τον κόσμο δεν γεννήθηκε με πιστοποιητικό υγείας για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η Μαρία Κάλλας πέθανε μόνη της σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι. Λοιπόν, είμαστε εδώ ο σύλλογός μας και συζητούμε την εγγραφή νέων μελών. Καθώς το ποσοστό αναπηρίας είναι 2-3% των ανθρώπων που γεννιούνται με γεννησιακά προβλήματα. Το σύνολο της αναπηρίας είναι στο 15%. Το υπόλοιπο 12% είναι ανάμεσά μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρώτα θα μιλήσει και μετά θα προσθέσω.
έφτιαξα ένα πίνακα, καλημέρα σε όλους, με σκοπό να αναδείξω ότι δεν υπάρχει διαφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες και νορμάλων ανθρώπων. Όλοι είμαστε ίδιοι. Δεν έχει καμιά αξία αν κάποιος έχει μικρά κινητικά προβλήματα ή όχι. Όλοι είμαστε ίσοι. Γι' αυτό έκανα αυτή την πίνακα, τίποτα άλλο. Μας συμπεριζευτές και αυτό το έχουμε αποδείξει σε όλη την Ελλάδα ότι ο Σύλλογος ο δικός μας υπήρξε και θα υπάρξει ένας από τους πιο δυναμικούς στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ίσως απορείτε μερικοί γιατί με φώναξαν σήμερα να μιλήσω εδώ. Λέγομαι Ολυμπία Τσικαρδάνη, είμαι καθηγήτρια φιλόλογος από τα Σέρβια και τα τελευταία 10 χρόνια ασχολούμαι με τη συγγραφή. Έχω εκδώσει 2 ποιητικές συλλογές, μία συλλογή διηγημάτων και ένα θεατρικό έργο. Επειδή λοιπόν έχω συνεργαστεί με τον κύριο Φώτη Μανιό στην εικονογράφηση του τελευταίου μου βιβλίου, το «Αψιπιά με μέλι», κλήθηκα από την κυρία Ελένη Χονδροματίδου, την οποία και ευχαριστώ από καρδιάς, να έρθω σήμερα εδώ ως συνεργάτρια ενός ζωγράφου, ο οποίος, αν και κατάγεται από ζει στην Αθήνα, μας έκανε την τιμή να έρθει μαζί με το έργο του, με αυτό το υπέροχο έργο της Μαρίας Κάλλας, και να τιμήσει την εκδήλωση αυτού του συλλόγου. Σας καλούμε όλους την Τρίτη, στα πλαίσια αυτού του εορταστικού αφιερώματος, σε μια παρουσίαση βιβλίου, στο πνευματικό κέντρο εδώ, του βιβλίου μου «Αψιπιά με μέλι», στο οποίο θα έχουμε την τιμή να είναι μαζί και ο ζωγράφος μας. Πριν κλείσω όμως, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη συγκίνησή μου για το γεγονός ότι σήμερα βρίσκομαι στην κοπή πίτας ενός συλλόγου διαφορετικού από τους άλλους. Είμαι και εγώ, ξέρετε, μέλος συλλόγων, συνδέσμων, πανελληνίων ποιητών κτλ. Και όλοι οι σύλλογοι έχουν ένα ρόλο και σε όλους βλέπω ότι πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται. Όμως αυτός ο σύλλογος, όπως είπε ο πρόεδρος, ο γλυκύτατος και συμπαθέστατος πρόεδρος που σήμερα γνώρισα, τιμά τον άνθρωπο, την εορδαία, την αναπηρία, τον πολιτισμό. Το απέδειξαν με αυτή την εκδήλωση. Η εκδήλωση αυτή έχει ένα επίπεδο που πάρα πολλές εκδηλώσεις θα ζήλευαν, διότι περιέχει και το θέμα της τέχνης, που σίγουρα υπηρετεί την ανθρωπιά και την εξισορρόπηση. Ας φύγουμε όλοι με αυτή τη λέξη μέσα μας, εξισορρόπηση, δηλαδή να βρούμε όλοι τις ισορροπίες μας ανάμεσα στο νοσηρό και στο υγιές, σε γενικότερο επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν κρατήθηκα, τη λέω, είσαι χαζός. Ευχαριστώ, Φώτη. Ευχαριστώ. Είμαι συγκινημένος, ήμουν από νωρίτερα συγκινημένος, τώρα ακόμη παραπάνω. Δια των εκπροσώπων της Εκκλησίας, επιτρέψτε μου να χαιρετήσω όλους τους παρευρισκόμενους εδώ. Μας τιμάει η παρουσία όλων σας και εμείς γίναμε κομμάτι αυτού που πραγματικά μας τιμάει. Αγαπητοί μου, οι λέξεις προσβασιμότητα, ανθεκτικότητα, συμπερίληψη, ισοτιμία είναι λέξεις και εκφράσεις που έχουν μεγάλο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο αυτό αποτυπώνεται πραγματικά στη σημερινή εκδήλωση, γιατί θέλουμε μια κοινωνία με συνοχή.
Θέλουμε μια κοινωνία ισότητας, όπου όλοι θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες προϋποθέσεις, την ίδια προσβασιμότητα. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι για να έχουμε μια κοινωνία με συνοχή, πρέπει να πάρουμε και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες που να κάνουν πράξη αυτό που όλοι πιστεύουμε. Και έτσι ώστε να μην ξεχαστεί όταν φύγουμε από αυτή την αίθουσα. Ως Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και ευχαριστώντας όλους τους συμπολίτες για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν, και είναι και μαζί μου και εδώ και οι αντιπεριφερειάρχες, είμαστε αποφασισμένοι αυτό που στα λόγια λέμε περί κοινωνικής συνοχής, να προσπαθήσουμε σε συνεργασία και με τη συνεργασία όλων να το κάνουμε πράξη. Στο προηγούμενο διάστημα, πραγματικά υλοποιήθηκαν δράσεις οι οποίες στήριξαν τις δομές, τις υποδομές μας, δράσεις ευαισθητοποίησης κ.ο.κ. Στην επόμενη προγραμματική περίοδο προβλέπουμε ότι θα έχουμε περίπου 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε πραγματικές και ουσιαστικές ανάγκες των συμπολιτών μας, των συνανθρώπων μας. Και αυτό βέβαια δεν θα το κάνουμε μόνοι μας από το γραφείο, θα το κάνουμε σε συνεργασία, αγαπητέ Μιχάλη, αγαπητέ Πρόεδρε, θα το κάνουμε σε συνεργασία με όλους οι οποίοι είναι οι χρήστες αυτών των υπηρεσιών. Αυτοί γνωρίζουν και τις ανάγκες, αλλά γνωρίζουν να προτείνουν και λύσεις στις ανάγκες αυτές και στα προβλήματα. Θα συνεργαστούμε λοιπόν πολύ στενά. Θέλω επίσης να πω ότι η ένταξη στην παραγωγική και κοινωνική ζωή είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει αρκετές φορές με τον Πρόεδρο και εγώ τον ευχαριστώ, γιατί συνήθως είναι και πηγή έμπνευσης. Έχει πολλές ιδέες, τις οποίες οφείλουμε εμείς να στηρίξουμε. Να πω ακόμα ότι ήδη δια του Προέδρου συμμετέχει ο Σύλλογος σε δράσεις για το νέο πρόγραμμα Leader, όπου εκεί θα έχει και αποφασιστικό μάλιστα ρόλο στα θέματα της τοπικής ανάπτυξης. Ναι, γιατί το 15% αυτό που είπε σε αγαπητή Ελένη νωρίτερα είναι κομμάτι της κοινωνίας μας. Επομένως, πραγματικά θα πρέπει να έχει ουσιαστικό ρόλο και έργο. Με αυτές τις σκέψεις δεσμεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις οι οποίες ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, γιατί χωρίς κοινωνική συνοχή και μόνο με θετικά οικονομικά αποτελέσματα, το γνωρίζετε όλοι, δεν είναι μια κοινωνία που προοδεύει, αλλά είναι μια κοινωνία που στέκεται μόνο στους δείκτες και στα νούμερα. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε αυτό, θέλουμε να είμαστε δίπλα σας και θα το κάνουμε και θα το αποδείξουμε με πράξεις. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, να είστε όλοι καλά και ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Τα λέτε. Μερικά πράγματα δεν έχετε συμφιβά. Όλα φανερά. Σήκωσε, σήκωσε. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει ο αγαπημένος φίλος ο Φώτης ο Μανιός, αλλά νομίζω ότι και τον Περιφερειάρχη και εμένα μας έχει κάνει πολύ καλύτερος από ό,τι είμαστε τώρα. Σεβασμιότατε, αγαπητέ Πρόεδρε, φίλε Μιχάλη και αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είναι μέρα ούτε για απολογισμό, ούτε για προγραμματισμό. Περίοδο. Είναι όμως κάτι που θέλω να πω τρεις φράσεις μόνο, γιατί και συγκινημένος είμαι και κάθε φορά που βρισκόμαστε με το Διοικητικό Συμβούλιο και με τον Πρόεδρο, πάντα προκύπτει κάτι καινούργιο. Κοιτάξτε, ο αγώνας, ο συγκεκριμένος, ώστε να φτάσουμε στο τέρμα,
Είναι ένας καθημερινός μαραθώνιος, χωρίς όμως τερματισμό. Έχουμε να κάνουμε και να διανύσουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο επίπεδο που πρέπει. Μιλούμε για τα αυτονόητα. Το ότι τόσα χρόνια δεν είχαμε μία δομή που να δίνει λύσεις σε γονείς, σε παιδιά, χάσαμε παιδιά. Και η δομή αυτή, όπως είπα προχθές και στο Δημοτικό Συμβούλιο που αποφασίσαμε την παραχώρηση, ήρθε η ώρα και σε λίγες ημέρες ένα έργο που εμπνεύστηκαν πολύ και είναι σήμερα μαζί μας και ο Στέλιος Αντωναρίδης εδώ πέρα, με τον οποίο εγώ γνωρίζω τι αγώνα έχουμε κάνει και τι προσπάθεια έχουμε κάνει για αυτό το κέντρο. Θα έχετε την ευκαιρία να το γνωρίσετε μόλις ανοίξει τις πύλες του. Είναι ένα έργο που δώσαμε μεγάλη μαχή για να γίνει. Ξαναλέω όμως ότι δεν χρειάζεται να πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα και για πράγματα που πρέπει να τα είχαμε ήδη. Ένα τρίτο, και κλείνω με αυτό, αν συνειδητοποιήσουμε με βάση και το βίντεο που είδαμε στην αρχή, γι' αυτό είπα ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να κάνουμε, ότι να έχουμε στο μυαλό μας ότι εμείς πάμε που μπορεί να πάνε και τα άτομα με αναπηρία. Και αυτό έχουμε πει κατ' επανάληψη, είναι ένα στοίχημα, να πάμε και εμείς όπου μπορούν αυτοί. Αν δεν μπορούν αυτοί, δεν μπορούμε να πάμε κι εμείς. Άρα λοιπόν γι' αυτό είπα ότι είναι ένας μαραθώνιος συνεχής και αυτόν τον αγώνα πρόκειται να το δώσουμε με μεγάλη λύσα σεβασμιότατε και με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον Φώτη, πρόεδρε και εσάς για την πραγματικά πολύ ευχάριστη. Σας ευχαριστώ πολύ, είμαι συγκινημένος. Είμαστε καλά, καλή χρονιά. Δεν θα σας πω ποιος είναι, όχι που καταλάβετε. Δεν θα σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό και αυτός ο πίνακας με συγκινεί περισσότερο, πολύ περισσότερο από όταν ήμουν η ίδια. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν είχα ιδέα τι θα γίνει. Η αγαπητή Ελένη μου με κάλεσε στην κοπή της πίτας και μου είπε να φροντίσεις να είσαι οπωσδήποτε, αυτό τίποτε άλλο. Και σήμερα αυτή η έκπληξη είναι βέβαια πολύ ευχάριστη, αλλά σε αφήνει και άφωνο. Είμαι εντελώς απροετοίμαστη για αυτό το οποίο έχει συμβεί σήμερα. Ο Φώτης είναι πάρα πολύ καλός μου φίλος, είναι ένας εξαίρετος καλλιτέχνης και πολύ καλός άνθρωπος. Και δεν μου κάνει έκπληξη που ασχολήθηκε, που βρίσκεται εδώ και δίνει τα δικά του μηνύματα μέσα από την τέχνη. Γιατί καμιά φορά η τέχνη είναι πιο ηχηρή από τα λόγια, πιο ισχυρή και μπορεί να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Τον ευχαριστούμε για την αγάπη του, την εκτίμηση, αλλά κυρίως για την παρουσία του και τη συμβολή του σε αυτά που γίνονται. Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο για τη διαχρονική μας συνεργασία, για τους αγώνες που δώσαμε. Με πολλή θέληση έβαλα το δικό μου λιθαράκι, ως διαστήματα λειτουργήσα από διάφορες θέσεις και βέβαια συνεχίζουμε και για το κτίριο της διημέρευσης που με τον κύριο Αντωναρίδη και μαζί δουλέψαμε για πολλά διαστήματα, αλλά και τώρα πρέπει να στηρίξουμε και να συνεχίσουμε, κύριε Δήμαρχε και κύριε Περιφερειάρχη, γιατί αυτό δεν τελειώνει, θέλει συνέχεια στήριξη, βοήθεια, αγώνα και προσπάθεια για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό που έχουμε χρέος στην κοινωνία, στα παιδιά μας, σε όσους το έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστώ όλους και είστε καλά. Όπως η αγαπητή Μίκη δεν είπε πόσα χρόνια συνεργαζόμαστε και πόσα χρόνια μαλώνουμε, γιατί θα πρέπει να είμαστε πολύ μεγάλο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο της Κοζάνης. Ο Δήμαρχος που είναι. Ο Δήμαρχος που είναι. Λοιπόν, μέχρι να δει ο Δήμαρχος, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει άλλος. Να μας πείτε δύο κουβέντες από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, περίμενε άλλους βουλευτές. Αλλά πάλι, είπανε, δεν υπάρχει άλλος. Τον είπε τον Πάρη. Εκτός τον Πάρη. Είναι τώρα που γιατί. Αυτός είναι και πόκι. Με αυτό ξέρετε πόσα χρόνια μάλλον. 18 χρόνια και μέχρι τίποτα το γραφείο, πότε από το παράθυρο.
Τι να γίνεται, στην πολιτόνη. Τι δεν μαλώναμε, να σου πω για πώς δεν πέσαι ακόμαλος. Ελάτε να μας πείτε δυο λόγια, αγαπητοί μου λεπτά. Νομίζω όλοι οι ίδιοι τους βλέπουν και εγώ έτσι. Βλέπω είναι μέρος μια σκληρή προσπάθεια να συμφωνήσω απόλυτα με τον Δήμαρχο, με αυτό που είπε. Είναι 40 χρόνια, 40 και κάτι. Προσπαθούσα να σκαλίζω στη μνήμη να πάει λίγο παραπίσω από τότε που τολμήσαμε η κοινωνία να μιλήσουμε για το δικαίωμα στη διαφορά, Μιχάλη, θυμάσαι. Είναι 40, 42, 45, κάπου τόσα χρόνια που μιλήσαμε, ξαναλέω, για δικαίωμα στη διαφορά. Μετά μιλήσαμε, έτσι ήταν μιλήσαμε αλλιώς όλοι μέσα ως κοινωνία, πολιτικό σύστημα, αυτοδιοίκηση, όλα αυτά τα χρόνια είπαμε πολλά και γίνανε αρκετά. Πότε θα σταματήσει αυτή η προσπάθεια, όταν θα μπορούμε να πούμε ότι για αυτή την υπόθεση έχουμε πει πολλά και κάνουμε περισσότερα. Γι' αυτό χρειάζεται διαρκής αγώνας, και αξίζουν μόνο εύσημα, Μιχάλη, με αυτή την προσπάθεια στο Σύλλογο, σε εσένα και τους συνεργάτες σου, γιατί εγώ δεν ξέρω αν παραμένει αριθμητικά ο πιο μεγάλος σύλλογος ανάλογα με τον πληθυσμό πάντα λέμε της περιοχής. Εγώ αυτό που ξέρω, γιατί έχω μια εικόνα κυρίως από την Προεδρία μου στην Κέρκη παλαιότερα, έχω μια εικόνα από όλη την Ελλάδα, γιατί είχαμε συνεργαστεί όπως θυμάστε τότε με την ΕΣΑΜΕΑ πάρα πολύ στενά με προγραμματικές βάσεις, που στέλνει το θυμάται. Όλο τον εμπειρικό κίνημα του θυμάτων και συνεργασία είχαμε κάνει τότε με τον Γιάννη Βαρδεκαστάνη και τα ΣΑΜΕ. Και έχω μια εικόνα από όλη την Ελλάδα. Πρέπει να πω και δεν χαϊδεύω αυτιά, δεν του συνηθίζω εξάλλου. Μάλλον διεκδικεί, μάλλον παίρνει με άνεση το πρωτείο του δυναμικότερου συλλόγου στην Ελλάδα. Δεν το συζητάω. Θερμά συγχαρητήρια. Και το ελάχιστο που πρέπει να πω και εγώ και όλοι μα νομίζω είναι ότι πάντα δίπλα σα. Δεν θα πω μέρα νύχτα γιατί είναι για παρεξήγηση. Γιατί ο Μιχάλης θα μου πει και μία και μία μισή το βράδυ μετά, έτσι. Όλη τη μέρα δίπλα σας την πω, Μιχάλη. Κάθε μέρα, κάθε καλά. Τα βουνά και τα φέλατα, τους φρωστούς και τους άρμοδους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα και πολλοί να αγαπάζουν τους ανθρώπους. Εντυμόδατοι άρχοντες, εκλεκτοί προσεκλημένοι για κατοικοί αδελφοί, χαιρόμαστε ιδιαίτερα και ευχόμαστε σε όλους ο Κύριος μας να δίνει σε όλους μας φόβηση και δύναμη ώστε να στεκόμαστε όρθιοι στην πλημμυρίδα της αμαρτίας που έχει καλύψει τον κόσμο μας. Και να σας παρακαλέσω το εξής, να μην θεωρούμε κανέναν άνθρωπο ότι έχει αναπηρία. Δεν υπάρχει αναπηρία στο σώμα. Απλά ιδιαίτερες συνθήκες. Υπάρχει μόνο αναπηρία στην καρδιά. Και όσοι είμαστε εδώ, ανάπηροι στην καρδιά δεν είμαστε. Σύμφελο σώμα σου, πώς να εξαμένει το λόγο σου. Διού Θεόπρεπος εδογμάτισας την φύση των όντων ετράνωσας στα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμισας βασίλειον ιερατεύμα πατέρος ιε Χριστόν τον Θεόν νικέτευε δωρήσαστε ημίν το μεγαέλε. Oh.
Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θεμένος και την ζωήν ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσίμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις τον αίων εν αυτών της Χριστότητός σου και ευλόγησον την πίτα ταύτην, την προσφερωμένην εις δόξαν σύν και τιμήν της Καπαδοκίας του Μεγάλου. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίους και κατάπεμψον εφημάς τους τεταδώρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύ ελπήκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τον σύλλογον αμαία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τον πρόεδρον, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντα τα μέλη αυτού, τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, του Εναγίης Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας του Μεγάλου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε όλοι καλά, να σας ευλογεί ο Χριστός. Καλή χρονιά. Και δύναμη να έχει ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλοι οι άνθρωποι που μετέχουν στον Σύλλογο και επικροτώντας και όλα όσα άκουσα από τους κυρίους και τις κυρίες, επισήμους και αρμοδίους, θα ήθελα να πω μόνο πως υπηρέτησα 26 χρόνια σε δομές κλειστές νοσηλείας και κατάλαβα όλα αυτά τα χρόνια στην Αλεξανδρούπολη ότι η αναπηρία δεν σημαίνει έλλειψη αρτιμέλειας, αλλά σημαίνει αναισθησία και αδιαφορία όλων των ανθρώπων που θεωρούμαστε υγιείς και που βέβαια αυτό δεν είναι ποτέ ούτε μόνιμο, ούτε σίγουρο. Γι' αυτό και χαίρομαι και τους τοπικούς άρχοντες και τον Πρόεδρο για την συνεργασία που έχουν και την δημιουργία και τον σχεδιασμό και τους στόχους και σε όλη αυτή την προσπάθεια και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κιατής της κύριος Αθανάσιος και εγώ με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε, αλλά με τη μεγαλύτερη που είναι η προσευχή για όλους, συμμετέχουμε στην παραγματοποίηση κάθε στόχου που θα δώσει ποιότητα στη ζωή μας. Και ποιότητα στη ζωή μας σημαίνει να έχουμε ευαισθησία και να δώσουμε χώρο να ζήσουν άνθρωποι δίπλα με την ίδια αξία που θεωρεί ότι έχει ο καθένας μας. Αλλά και με ό,τι άλλο χρειαστείτε, κύριε Πρόεδρε, θα είμαστε στη διάθεσή σας, έτσι ώστε να δοξάζουμε τον Θεό και καθημερινά να αποδεικνύουμε ότι υπάρχει ακόμη στην κοινωνία μας ανθρωπιά και αγάπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.